Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Για να δούμε εδώ τι γίνεται. Λοιπόν, μια μικρή εκπομπή σήμερα για τη Σάββατο βράδυ. Δεν ξέρω τι γίνεται ρε παιδιά, αν έχει κανάς ενημέρωση. Εδώ στη Γλυφάδα, πριν από λίγο, μάλλον πριν από καμιά ώρα, ακούστηκαν δύο πολύ δυνατά μπαμ. Αν ακουγόταν και άλλα, θα έλεγα ήταν πυροτεχνήματα. Αλλά ήταν δύο μόνο δυνατά μπαμ. Και τώρα, πριν από 10-15 λεπτά, ξανακούστηκε ένα πάλι ένα δυνατό μπαμ, αλλά πιο μακριά αυτή τη φορά. Τα άλλα δύο ήταν λες και ήταν έξω από το σπίτι μου. Αφού είπα να κατέβω να δω το αυτοκίνητο, αν είναι καλά. Ξέρω εγώ. Σάββατο βράδυ λέω, εντάξει, μήπως το γλεντάνε πουθενά και έχουν βγει και ρίχνουν τίποτα μπαλωθιές. Δεν ξέρω τι γίνεται. Προχτές πάντως εδώ που ανατινάξανε το πλυντήριο, δεν είναι, το σπίτι μου είναι πολύ κοντά από εκείνο το σημείο, το άκουσα για τα καλά εδώ μέσα και ανησύχησα, δεν μπορώ να πω. Έστειλα και σε ένα φίλο μου που μένει και αυτός εδώ κοντά και του λέω, εσύ τι γίνεται, του λέω 4-4.30 ώρα, πώς ήταν, του λέω, τα άκουσες, αλλά αυτός κοιμότανε, δεν άκουσε τίποτα. Και είναι και διαφορετικός ο ήχος από τη δυναμίτιδα που χρησιμοποίησαν, αυτό ήταν πιο υπόκοφος. Αυτά ήταν δύο μπαμ καλά εδώ πριν. Δεν ξέρω τι γίνεται. Μπάς φετώσει. Γεια σου ρε Τζόρτζ, από Αίγινα. Τζόρτζ, εσύ από Αίγινα, θα σε πάρω, κάνε μια έρευνα. Θα σε πάρω αύριο ένα τηλέφωνο, μεθαύριο, δεν ξέρω πότε, Δευτέρα μάλλον, να μου πεις αν έχεις, αν γνωρίζεις εκεί στην Αίγινα, αν υπάρχουν καταφύγια ή από την πλευρά της Αίγινας που βλέπει την Αθήνα, εάν υπάρχουν πολυβολία. Ναι, η Ταϊφούν του Ερντογάν. Λοιπόν, χάλια, έχω ένα ξερόβιχα, πολύ χάλια. Λοιπόν, έχω σημειώσει 2-3 πραγματάκια να σας πω σήμερα, γιατί τα ρωσικά μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν οργιάσει. Συν το ότι ακούγονται περίεργα νέα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας έχω μιλήσει τόσες πολλές φορές για τα χάπια ιωδίου, που με πολύ κόπο πραγματικά τα βρίσκω, τα αγοράζω, τα παραγγέλνω, τα προπληρώνω πολλές φορές και κάνουν να έρθουν και 2-3 μήνες. Έχω βρει μία άκρη στην Ελβετία. Τώρα νομίζω σε κανένα μήνα θα μου ξανάρθουν πάλι από την Ελβετία. Και άλλη μία άκρη που μου τα φέρνουν με μουδιάρικους τρόπους, θα έλεγα. Εντάξει. Λοιπόν, ναι, θα σας πω για το μετρό. Το μετρό είναι αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα καταφύγιο στην Αθήνα, είναι το μετρό. Ξαφνικά άκουσα, δεν ξέρω αν το, όχι, σίγουρα δεν το είδα σε ελληνικό site. Συγγνώμη, αλλά πίνω καφέ σήμερα. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε 2 εκατομμύρια ευρώ στην Φιλανδία για να δημιουργήσει αποθεματικό ιατρικό εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου. Είναι πρώτη φορά που η επίσημη Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κομισιόν, αχ, και αλήθεια λέω, βγάζει κονδύλια για τέτοια έξοδα. Περίεργα πράγματα. Γι' αυτό έχουν εξαφανιστεί και τα χάπια ιωδίου από παντού. Εντάξει. Έχω απόθεμα αυτή τη στιγμή. Σε μερικούς, ευχαριστώ και δημόσια κιόλας ένα φίλο, σε μερικούς ας πούμε που είχα παραγγείλει 3 μπουκαλάκια, τους είχα στείλει 2, τους χρωστάω 1.
και σε κάποιους άλλους, ας πούμε, μπορώ να χρωστάω ένα μπουκαλάκι ή δύο. Στείλτε μου ένα email να μου το θυμίσετε, γιατί εδώ τα έχω κάνει μαντάρα πάνω στο γραφείο μου, θα τα βρω όμως. Στείλτε μου ένα email να μου θυμίσετε ότι σας χρωστάω ένα μπουκαλάκι ή δύο μπουκαλάκια. Να τα στείλω τώρα που έχω. Και όποιος θέλει, στείλτε μου email τώρα. Γιατί από εβδομάδα δεν βλέπω να μένει και τίποτα. Αλλά είναι πολύ αξιοπερίεργο το ότι η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση, εγκρίνει ειδικό κονδύλι για αποθεματικό ιατρικού εξοπλισμού. Το κρατάω αυτό. Τώρα, υπάρχει ένα νέο το οποίο παίζει στα δυτικά μέσα. Δεν ξέρω αν έχει παίξει εδώ στην Ελλάδα. Στη ΣΥΠΑ, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, γίνονται συζητήσεις, έχουν αρχίσει να γίνονται συζητήσεις, ώστε η Δυτική Ουκρανία, τι να κάνει η Ελλάδα, το άλλο με το ξέρεις Τζόρτζ, η Δυτική Ουκρανία θα παραχωρηθεί στην Πολωνία για να μπορέσει να αποπληρώσει το χρέος του Κιέβου. Πώς σας φαίνεται αυτό? Επαναλαμβάνω, παίζει σε πολλά μέσα αυτό, οικονομικά κυρίως μέσα, προσέξτε, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα παραχωρήσουν την Δυτική Ουκρανία στην Πολωνία για να αναλάβει η Πολωνία να πληρώσει το χρέος του Κιέβου. Αρχίζει η διχοτόμηση της Ουκρανίας. Βλέπουν ότι χάνουν την μπάλα και αρχίζουν τα έργα. Σε ρωσικά μέσα τώρα, γιατί ξέρετε ότι σας έχω πει πολλές φορές ότι διαβάζω επίτηδες σε ρωσικά μέσα, παίζει ότι η Ρωσία θα προκαλέσει επίτηδες θερμό επεισόδιο με το ΝΑΤΟ. Πλησιάζουμε τον ένα χρόνο επιχειρήσεων, ειδικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία, και πολλοί φοβούνται ότι αυτό κάποια στιγμή θα εξελιχθεί σε ένα πυρηνικό πόλεμο. Οι Ρώσοι πολύ εύκολα θα μπορούσαν να ρίξουν ένα νατοϊκό αεροσκάφος ή εν πάση περιπτώσει να χτυπήσουν μια νατοϊκή χώρα με το πρόσχημα ότι μετέφεραν όπλα, ας πούμε, σε ένα τρένο στην Πολωνία ή κάπου αλλού, ξέρω κι εγώ, για να αναγκάσουν το ΝΑΤΟ να μπει στον πόλεμο. Ίσως αυτό το κρατάνε σαν χαρτί, σαν κρυφό χαρτί, όταν θα αρχίσουν τα πράγματα να ζορίζουν με το Ισραήλ και το Ιράν, αλλά και με την Κίνα. Καλά, στον Ταβός, παιδιά, έχω μια καλή μου φίλη που μου έστειλε ένα βιντεάκι από τον Ταβός, επιβεβαίωση, μάλλον μερικές φωτογραφίες, όχι βιντεάκι, επιβεβαίωση του τελευταίου άρθρου που σας έστειλα να διαβάσετε στο blog μου. Και μου γράφει κάποια σχόλια από κάτω. Είναι πολύ δυνατό σημείο αυτό, το να χτυπήσουν οι Ρώσοι κάποιο στόχο του ΝΑΤΟ για να αναγκάσουν το ΝΑΤΟ να μπει στον πόλεμο. Επίσης, ένας φίλος μου έστειλε ένα email, δεν θα αναμάσω το όνομά του. Γεια σου Γιώργο, λέει, πολύ καλή η παρατήρησή σου. Εδώ και λίγο καιρό
ενεργοποιήθηκε το πρώτο σύστημα AEL με όνομα OpenGPT. Εν συντομία, μπορεί να γράφει κώδικα μόνο του, αλλά και να διεκπεραιώνει θέματα από όλη την ανθρώπινη γνώση. Οι πρώτοι που έχουν πληγεί είναι οι προγραμματιστές και οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Απλά εξαφανίστηκαν. Τα Χριστούγεννα καταλάβαμε ότι συνδέθηκε στο διαδίκτυο παραβιάζοντας τη συμφωνία που υπήρχε. Αυτή τη στιγμή παρακολουθεί τα πάντα. Μπορείς να το δοκιμάσεις ρωτώντας το ό,τι θες. Κάνε account και μου στέλνει μία διεύθυνση. Κατηγορία OpenGPT. Καταλαβαίνει και ελληνικά. Θα σας το κάνω ένα copy-paste τώρα, το link που μου έχει στείλει. Θα σας το βάλω αυτό εδώ και όποιος θέλει ας το δοκιμάσει. Εγώ δεν προλαβαίνω να το δοκιμάσω σήμερα, θα το δοκιμάσω όμως σίγουρα. Αυτό προφανώς είναι και ο λόγος που το ανθρώπινο δυναμικό τερματίζεται. Περνάμε πλέον στην εποχή της τεχνικής νοημοσύνης. Πάρα πολύ ωραία. Σε άλλο θέμα τώρα. Υπάρχει η γνωστή βόμβα η οποία μεταφέρει αυτό το υποβρύχιο το περίεργο. Μιλάμε για την τορπίλη Ποσειδών. Έψαξα να βρω κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά και από ό,τι συμφωνούν και στο ΝΑΤΟ, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, το ΝΑΤΟ δεν έχει τρόπο να σταματήσει ένα υποβρύχιο ντρόουν, ουσιαστικά που είναι αυτή η τροπήλη, το οποίο πλησιάζει στόχο σε βάθος 1 χιλιόμετρου, στείλτε μου 100 αρχέ. Θα το κάνω και εγώ, θα το κάνω, θα το γυρίσω και στο βίντεο, εννοείται θα το κάνω. Λοιπόν, δεν έχει τρόπο να σταματήσει ένα υποβρύχιο ντρόουν το οποίο πλησιάζει το στόχο του σε βάθος 1 χιλιόμετρου, κινούμενο με ταχύτητα άνω των 200 χιλιόμετρων την ώρα. Αυτή η βόμβα μπορεί να μεταφέρει μέχρι πυρηνική κεφαλή μέχρι και 100 μεγατόνους ή, προσέξτε, και 5 διαφορετικές από 20 μεγατόνους κάθε μία. Εάν αυτό σκάσει με στη θάλασσα, γιατί δεν θα πλησιάσει την ακτή για να σκάσει, αυτό πρέπει να το ξέρετε, θα προκαλέσει ένα ραδιενεργό κύμα ύψος 500 μέτρων τουλάχιστον, το οποίο θα καταστρέψει κάθε ζωντανό όν στο διάβα του. Φανταστείτε λοιπόν αυτή τη βόμβα να σκάει, ξέρω εγώ, στα ανοιχτά της Αγγλίας, στα ανοιχτά της Αμερικής, στα ανοιχτά της Αυστραλίας. Έχουν αρχίσει και ζορίζουν τα πράγματα, διότι πέρασε ένας χρόνος, περνάει, είναι, κλείνουμε χρόνο σιγά σιγά. Οι Αμερικάνοι παραδέχονται, έχουν αρχίσει να παραδέχονται ότι σε ένα μακροχρόνιο πόλεμο η Ρωσία μπορεί να κερδίσει, αλλά δεν βλέπω να υπάρχει πεδίο συμφωνίας και αρχίζω να ανησυχώ τα μάλα. Που έλεγε και στον Κωνσταντίνου και Ελένης αυτός ο κύριος εκεί,
συμπαθέστατος κατά άλλα κυρίως. Και τώρα στο βασικό θέμα, γιατί θα πρέπει, αν χρειαστεί, να χρησιμοποιήσουμε ως καταφύγιο τους σταθμούς του μετρό, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να τους χρησιμοποιήσουμε όσο το δυνατόν για λιγότερο χρονικό διάστημα. Οι σταθμοί του μετρό στην Ελλάδα, μέσα στο βιβλίο μου γράφω και αρκετά βάθη που βρίσκονται οι σταθμοί του μετρό, προσφέρουν ασφάλεια, ειδικά κάποιοι πολύ βαθιά χτισμένοι σταθμοί, προσφέρουν ασφάλεια ακόμα και για πυρηνικό πόλεμο. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι με τον ανομοιογενή πληθυσμό που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, θα αναπτυχθεί και το χάος που θα επικρατήσει από μια επίθεση, όχι πυρηνική σίγουρα στην Ελλάδα, μπορεί σε μια γείτονα χώρα ή εν πάση περιπτώσει κάπου αλλού, αν και υπάρχουν στόχοι που θα μπορούσαν να χτυπηθούν με πυρηνικά στην Ελλάδα. Υπάρχει τόσο ανομοιογενής πληθυσμός και σε στιγμές πανικού και κρίσης δεν θα υπάρχει αστυνόμευση. Θα γίνουν οι σταθμοί του μετρό κέντρα ανομίας ναι, το διάβασα αυτό, Σάκη. Θα γίνουν κέντρα ανομίας και φυσικά θα υπάρξουν πάρα πολλά προβλήματα. Οπότε ετοιμάζω, μου ζητήθηκε και να το δημοσιεύσω σε εφημερίδα, θα το δημοσιεύσω στις εφημερίδες που συνεργάζομαι ούτως ή άλλως. Μάλιστα εσχάτως μπορώ να σας ανακοινώσω, πλέον είναι και επίσημο, ότι ξανασυνεργάζομαι με δύο εφημερίδες οι οποίες έχω δουλέψει αρκετά χρόνια, την εφημερίδα Δημοκρατία και την εφημερίδα Εσπρέσο, ειδικά στην εφημερίδα Εσπρέσο, αλλά είναι ο ίδιος όμιλος. Μου ζήτησαν ξανά τη συνδρομή μου σε κάποια πράγματα και δεν μπόρεσα να την αρνηθώ, αν και τα λεφτά είναι σχεδόν ανύπαρκτα, αλλά μάζευε και σαν και ρόγες που λένε. Ετοιμάζω ένα εκτενές άρθρο για τα καταφύγια της Αθήνας και θα ακολουθήσουν και καταφύγια σε άλλες πόλεις της Ελλάδος. Όποιος έχει, επαναλαμβάνω, πληροφορίες για καταφύγια σε άλλες πόλεις, να μου στείλει ένα email, τον παρακαλώ πάρα πολύ, με οτιδήποτε στοιχεία και φωτογραφίες έχει. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, μην σας ζαλίζω και πιο πολύ. Σάββατο βράδυ. Κλείνοντας τον ένα χρόνο, ξέχασα να σας πω ότι στους σταθμούς μετρό της Ελλάδος, στα ενδιάμεσα κομμάτια όπου υπάρχουν εξαερισμοί, αλλά και σε πάρα πολλούς σταθμούς, υπάρχουν γυάλινα κάλυπτρα. Φυσικά τα γυαλιά αυτά είναι ψημένα, δεν σπάνε, δεν θρηματίζονται ώστε να τραυματιστεί κόσμος εάν σπάσουν από εκρήξεις βομβών. Είναι ψημένα, γίνονται θρήματα και μένουν εκεί που είναι. Αυτό όμως έχει και τα καλά του και τα κακά του. Θα πρέπει, αν βρείτε καταφύγιο το οποίο ενδείκνυται αν είσαστε στον δρόμο εκείνη την ώρα, αλλά με πολύ προσοχή επαναλαμβάνω, γιατί οργανωμένες ομάδες του ανομοιογενούς πληθυσμού της Ελλάδος
θα βρει την ευκαιρία για πλιάτσικο. Να το πω έτσι. Για έκνομες ενέργειες. Ειδικά φανταστείτε τώρα να είναι κοριτσάκια μόνα τους, 17, 18, 20 χρονών, ξέρω εγώ, απέναντι σε καμιά δεκαριά μαμελούκους. Θα έχουμε πολλά πράγματα εκεί να δούμε και να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε. Θέλει πολύ προσοχή να μην είσαστε κοντά σε σημεία τα οποία έχουν από πάνω γυαλί. Μισό λεπτό. Στη Λαμία Ισαδάκη, βόρεια της Λαμίας. Στο Ισαδάκη βόρεια. Παιδιά, προσπαθώ να μάθω, ειλικρινά προσπαθώ κάθε μέρα, γκουγκλάρω, κοιτάω, ψάχνω, μιλάω. Μια χαρά υπάρχει σωτηρία, παιδιά, από όλα και από πυρηνικούς πολέμους και από όλα υπάρχει σωτηρία. Πού είσαι ρε Βάσο και έχει μείον 38 Κελσίου? Α, είσαι από την Αλάσκα που μας είχε στείλει και την άλλη φορά, αν δεν κάνω λάθος. Παιδιά, προσπαθώ, ειλικρινά προσπαθώ να μάθω παντού, παντού. Μέσα σε όλες τις δουλειές, μέσα σε όλα εδώ, προσπαθώ. Βλέπετε και το ανακοινώνω και εδώ πέρα. Όποιος ακούει, τον παρακαλώ πολύ να στείλει ένα email, να το γράψει εδώ κάτω από τα σχόλια της εκπομπής, αν δεν ξέρει. Και για όσους γράφουν στα σχόλια για χάπια που δεν μπορούν να στείλουν email, τα έχω δει, θα απαντήσω ένα-ένα. Τα έχω δει. Απλά δεν προλαβαίνω να απαντήσω. Ψάξτε, ρωτήστε, ρωτώντας λέει και στην πόλη πας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σάββατο βράδυ και που είσαστε 450 άτομα μέσα, έκπληξη μου κάνει. Καλή σας νύχτα και μην ξεχνάτε ποτέ ότι ο Θεός δεν θα μας αφήσει έτσι. Θα μας στηρίξει την ώρα που πρέπει. Αλλά πρέπει και εμείς να τον έχουμε στηρίξει πριν. Γιατί δεν μπορεί εκείνη την ώρα μόνο να το σκεφτούμε. Πρέπει να το σκεφτόμαστε και λίγο πριν. Καλά, αυτό δεν έχει άδικο. Το γράφω μέσα στο βιβλίο. Στη Λαζαράκη, μήπως ήταν κεραυνή. Μπορεί, γιατί το ένα ήταν καλό. Μπορεί να ήταν κεραυνός. Ξέρω εγώ να πέσε πουθενά. Μέσω βιβλίο γράφω ότι αν μπορείτε να αποφύγετε το αυτοκίνητο σε μια κρίση, πάρτε μηχανάκια, ποδήλατα ή οτιδήποτε άλλο. Προσπαθήστε να αποφύγετε το αυτοκίνητο. Λοιπόν, μην παρακαλάμε τον Θεό μόνο την ώρα της κρίσης. Να το θυμόμαστε και πριν. Μια μικρή προσευχή. Μια μικρή μνημόνευση μέσα στο μυαλό μας. Δεν χρειάζεται να είναι φωναχτά. Όποια στιγμή της ημέρας μπορούμε. Γι' αυτό μας τρελαίνουν από παντού. Με τα βιοποριστικά προβλήματα, με όλα μας τα προβλήματα που μας δημιουργούν, για να μην μπορούμε να θυμόμαστε το Θεό, για να κάνουμε μια μικρή προσευχή. Και εκείνος ξέρει, στο τέλος θα γεννηθεί το θέλημά του.